Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, αν και δεν είναι και τόσο καλή η εσπέρα. Είναι εκπομπή Newsroom από το Omnia TV, όπως και πάντα ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 8. Πολύ μετά τις 8, εντάξει, σήμερα τα ξεφτυλίσαμε. Βασικά γιατί είχαμε το κύριο θέμα της ημέρας που έσκασε σχεδόν στην κυριολεξία μαύρο. Το οποίο τέλος πάντων θέμα προέκυψε μετά το μεσημέρι και είναι σε εξέλιξη ακόμα και αυτή τη στιγμή. Και πρόκειται για την επιχείρηση αμυντικός στήλος Pillar of Defense, όπως ονομάστηκε επικοινωνιακά εντελώς από το Ισραήλ, και πρόκειται για μια στρατιωτική επιχείρηση που γίνεται στη Λωρίδα της Γάζας από τον Ισραηλινό στρατό. Να πούμε ότι από μέρες βέβαια έχουν ξεκινήσει βομβαρδισμοί σε περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι στοχευμένοι βομβαρδισμοί. Ωστόσο είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, τουλάχιστον πριν ξεκινήσει η σημερινή επιχείρηση, τουλάχιστον 11 ή 12 νεκρούς, συγγνώμη, μεταξύ των οποίων πολλοί ανήλικοι. Και σήμερα μόνο από το μεσημέρι και ύστερα που ξεκίνησαν οι μαζικοί βομβαρδισμοί, πρώτα με το χτύπημα στο αυτοκίνητο του Αχμέντ Αλ Τζαμπάρι, του αρχηγού της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, και κατόπιν ακολούθησαν οι βομβαρδισμοί σε κατοικημένες περιοχές, σπίτια, στα παράλια της Γάζας. Τώρα ήδη είναι σε εξέλιξη, καθώς βάλουν εναντίον της πόλης της Γάζας και άλλων περιοχών από πλοία, από τη θάλασσα δηλαδή. Να πούμε ότι το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει για τη συγκεκριμένη επίθεση, σαν αφορμή χρησιμοποίησε, μπορούμε να πούμε, η επιλογή αυτή την επίθεση. Κάποιες ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Δεν υπήρξε κάποιος νεκρός μέχρι στιγμής από την πλευρά του Ισραήλ, ούτε από τις πρώτες. Δεν πτέρες. Αναφέρεται ούτε καν τραυματίας. Αναφέρονται κάποιες εισαγωγές σε νοσοκομεία για θεραπεία για σοκ. Για ψυχολογικά δηλαδή, επειδή μία ρουκέτα έπεσε σε μία αυλή. Μάλιστα, αυτό είναι όλο. Έπεσε. Για αυτόν τον λόγο τέλος πάντων το Ισραήλ προχώρησε στη δολοφονία. Καταρχήν σε μια δολοφονία και κατόπιν σε μαζικές δολοφονίες. Σε μαζικές δολοφονίες και... Ήδη είναι, σήμερα μόνο είναι 10 οι νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, όχι απλά ανήλικοι παιδιά. Λοιπόν, να πούμε ότι το Ισραήλ καλεί σειρές εφέδρων για να παρουσιαστούν στο στρατό. Ναι, λέγεται ότι διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμάζεται και χερσαία επιχείρηση. Να δούμε το βίντεο από την έναρξη των βομβαρδισμών σήμερα. Λοιπόν, είδαμε και αυτή την ειρηνιστική, έτσι. Να πω τώρα ότι το... Άμυνα του Ισραήλ, έτσι. Ναι. Θεωρείται άμυνα. Η κυβέρνηση του, ο Νετανιάχου μάλλον, δήλωσε πως το Ισραήλ δεν επιθυμεί να χτυπήσει πολίτες, αλλά ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς κρύβονται πίσω από πολίτες. Μάλιστα, χρησιμοποιούν δηλαδή τους πολίτες ως σπίδα και καλά. Ναι. Βέβαια, μιλάμε για. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια και άλλες φορές, αλλά η Λωρίδα της Γάζας, για όποιον καταλαβαίνει, είναι σαν. Έχει την έκταση της Άνδρου. Έτσι. Δηλαδή, και μιλάμε για 1.700.000 κόσμο εκεί μέσα. Μια φοβερά πυκνοκατοικημένη μικρή περιοχή, όπου είναι αδύνατο να προχωρήσει κάποιος σε στοχευμένες δολοφονίες χωρίς να υπάρχουν
παράλληλες απώλειες, αν και το Ισραήλ δεν δείχνει να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα γι' αυτό, αφού έχει, και στο παρελθόν έχει εκτελέσει απευθείας ακτιβιστές, ούτε καν και Ισραηλινούς και Παλαιστινίους πολίτες φυσικά. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο δήλωσε ότι στηρίζει το Ισραήλ στην προσπάθειά του να αμυνθεί κατά της τρομοκρατίας. Η Αγγλία κάλεσε το Ισραήλ σε αυτοσυγκράτηση. Η Βρετανία, ναι. Η Βρετανία. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε πως η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα δεν θα περάσει χωρίς τιμωρία. Ενώ βέβαια. Τι θα μπορούσε να εννοεί με κάτι τέτοιο. Να πάρουμε αυτή τη δήλωση στο πλαίσιο της, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Εμίρης του Κατάρ, πριν από. Παράλληλα με το ταξίδι του Εστέλ, τις μέρες που το ταξίδι του Εστέλ, ο Εμίρης του Κατάρ είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Γάζα και είχε τάξει κάποια εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές και τέτοια. Οπότε φαίνεται να έχει μια στρατηγική εξωτερικής πολιτικής πάνω στο θέμα. Η Αίγυπτος ζήτησε να σταματήσει αμέσως. Καταδίκασε την επίθεση, είχε προσπαθήσει να έχει κάποιο διαμεσολαβητικό ρόλο. Χθες είχε ανακοινωθεί ότι η Αίγυπτος είχε αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή για να επιτευχθεί μια συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ Χαμάς, που είναι κυβέρνηση στη Γάζα, και Ισραηλινής κυβέρνησης. Αυτά μέχρι στιγμής. Η τελευταία είδηση είναι ότι πολεμικά πλοία από τη θάλασσα, τα νυχτά της Γάζας, βάλουν εναντίον κατοικημένων περιοχών. Μιλάμε. Πυράβλους και τα σχετικά. Υπάρχουν ειδήσεις εξέλιξης, νομίζω, και στο τέλος του ΔΕΛΤΑ. Μέχρι το τέλος του ΔΕΛΤΑ υπάρχει περίπτωση να έχουμε εξελίξεις που θα δούμε. Να περάσουμε στο επόμενο. Μπορεί να παίζει το βίντεο σχετικά. Ήταν σήμερα 14 Νοεμβρίου η προκηρυγμένη πανευρωπαϊκή απεργία κατά των μέτρων λιτότητας, στην οποία ανταποκρίθηκαν, βλέπουμε πλάνα από την Ισπανία, και στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν και σύσσωμοι Ισπανοί, δηλαδή έγιναν διαδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες ισπανικές πόλεις. Η αστυνομία κράτησε μια πολύ εχθρική, έτσι, επιθετική στάση. Από ό,τι σε βίντεο, ο αστυνομικός επιτέθηκε με γροθιές σε κάποια περίπτωση. Ναι, αυτό είναι ένα μόνο περιστατικό, έτσι. Καθώς από χθες το βράδυ ήδη βγήκαν οι Ισπανοί στους δρόμους, από το βράδυ δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε, της Τρίτης. Εδώ πέρα. Ναι. Σε μια γυναίκα πρέπει να είναι. Κάποια στιγμή το μεσημέρι είχαν φτάσει ήδη τις 58 οι συλλήψεις. Χωρίς να αποφεύγεται το σχόλιο ότι η ισπανική αστυνομία έχει αρχίσει να αντιγράφει μεθόδους ελληνικής αστυνομίας. Το ίδιο μεγάλες διαδηλώσεις έγιναν και στην Ισπανία, στη Ρώμη επίσης, και στη Γαλλία, στο Παρίσι. Ενώ η χειρά απούσα ήταν ένα από τα pigs, η Ελλάδα. Ναι. Που αυτό είναι και το επόμενο θέμα, ας πούμε, η ανταπόκριση, ας πούμε, των ελληνικών συνδικάτων στο πανευρωπαϊκό αυτοκάλεσμα ήταν μια τριώρη στάση εργασίας. Τριώρη στάση εργασίας, το οποίο το σχολιάσαμε κατά πόσο εύκολο είναι ένας ιδιωτικός υπάλληλος να κάνει απεργία. Πιθανό. Να πει 12 ώρα στο αφεντικό του, φεύγω από τη δουλειά, απεργώ. Είναι δύσκολο να κάνει, δύσκολο όσο πιθανό να κάνει απεργία, όχι στάση εργασίας. Δεν το συζητάμε καν, δηλαδή. Αντί για, δηλαδή, στη θέση που βρίσκεται η Ελλάδα τώρα, θα μπορούσαμε να βρούμε ως λογικό, έτσι, ναι, μια επαναλαμβανόμενη 24 ώρες απεργίες. Η Ελλάδα έκανε ό,τι λιγότερο θεωρώ σήμερα. Μεταξύ αστείου και σοβαρού, έκανε ένα σχόλιο ότι κολλάμε και πολλά διαδηλωσιακά ένσημα σε αυτή τη χώρα, οπότε ξεκουραζόμαστε τώρα από τις 8 Νοεμβρίου. Έχουμε μπροστά μας και τις 17 Νοεμβρίου, οπότε είναι λίγο. Μη μας κατηγορείτε τόσο πολύ, δηλαδή. Εντάξει, εμείς διαδηλώνουμε πιο πολύ από τους άλλους, έτσι κι αλλιώς. Ναι, έχουμε προσπαθεί. Οπότε δεν χρειάζεται να διαδηλώνουμε συντονισμένα, ρε παιδί μου. Αυτό. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Και αφορά την επιχείρηση, έτσι, να ρίχνουμε μια ματιά. Ένα ξεχασμένο θέμα. Ένα ξεχασμένο θέμα. Έτσι, την επιχείρηση. Παίζει πολύ στην επικαιρότητα. Ξένιο Ζεύς, που συνεχίζεται καθημερινά. Να σημειώσω εδώ σχόλιο που έγινε. Συγγνώμη. Να σημειώσω ένα σχόλιο που έγινε για την επιλογή ονομάτων που κάνει το Ισραήλ και η Ελλάδα.
της Ελλάδας ήταν εντελώς ηρωνικό. Δηλαδή θα έπρεπε να το ονομάσει Γιασέρ Αραφάτ το αντίστοιχα, ας πούμε, το Ισραήλ, άμα ήθελε. Είναι φάτα. Πολύ κρύο, παιδιά, συγγνώμη. Αλλά είναι τέτοια η αθλειότητα των, ας πούμε, τόσο κοινική η αθλειότητα αυτών που επιλέγουν τίτλους για αυτές τις επιχειρήσεις. Είτε για μια αστυνομική επιχείρηση στην Ελλάδα, η οποία είναι καθαρά ρατσιστική, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, είτε για μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά της Λωρίδας της Γάζας από το κράτος του Ισραήλ. Λοιπόν, να αναφερθούμε μόνο στα σημερινά, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα του τι σημαίνει καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα μόνο προσήχθησαν 894 αλλοδαποί. Με ποιο κριτήριο? Επειδή ήταν αλλοδαποί. Επειδή μοιάζουν με αλλοδαπούς. Ενώ είναι οπτικό, φαντάζομαι, το κριτήριο. Φαντάζομαι ποιος μοιάζει με αλλοδαπό, τον προσαγάγουν και... Εντάξει, φαντάζομαι δεν προσαγάγουν κανέναν τον Μιχαλολιάκο, ας πούμε, άμα το δουν στον δρόμο να κάνουν μια προσαγωγή επειδή μοιάζει με μετανάστης. Φαντάζομαι... Υποψιάζομαι ότι κάνουν όντως προσαγωγή σε κάποιους επειδή μοιάζουν με μετανάστες. Έχουμε και δύο περιστατικά με τουρίστες που τους πλάκωσαν στο ξύλο. Ναι, και καθηγητή πανεπιστημίου είχαμε. Ένα νοτιοκορεάτη, αν δεν κάνω λάθος. Νοτιοκορεάτης δεν ήταν ο ένας. Δεν το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι ένα καθηγητή του πανεπιστημίου, ο Ινδός. Ναι. Λοιπόν, σήμερα από τους 894. Ναι. Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα του πόσοι από αυτούς δεν έχουν χαρτιά. Από τους 894 ανθρώπους, οι 7 συνελήφθησαν γιατί δεν πληρώσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις παραμονής. Το οποίο δεν σημαίνει παράνομη είσοδο στη χώρα. Μπορεί να είναι ότι δεν είχαν άδεια παραμονής η οποία έληξε. Ναι. Λοιπόν, διενεργήθηκαν 16 έρευνες, αναφέρεται, σε σπίτια παρουσία εισαγγελικών λειτουργών. Και τα άλλα έχουν να κάνουν με, άλλο, με κοινό ποινικό δίκαιο. Με κοινό ποινικό δίκαιο, ναι. Από την έναρξη της επιχείρησης. Τώρα, από την έναρξη της επιχείρησης. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία. Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Προσήχθησαν, περπατούσαν στον δρόμο απλώς και προσήχθησαν στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής τους ή δεν ξέρω και εγώ στην Γαδά, δεν ξέρω αν τους πήγαν όλους στην Γαδά. 50.695 αλλοδαποί συνολικά. Από αυτούς όλους, μόνο οι 3.712 δεν πληρώσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις παραμονής στη χώρα. Να βγάλω ένα γρήγορο ποσοστό, να δούμε πώς είναι. Ναι, να βγάλω ένα ποσοστό. Μισό λεπτάκι. Αυτό για να αποδομήσουμε λίγο το μύθο των εκατομμυρίων λαθρομεταναστών. Ναι, ναι. Όπως αναφέρουν πολλοί, ότι κανένας από αυτούς δεν είναι νόμιμος ή ότι είναι ελάχιστοι από αυτούς νόμιμοι. Την ευκολία με την οποία πολλοί δεξιοί, ακροδεξιοί, πατριωτικό χαρούμενοι αποκαλούν οποιονδήποτε μετανάστη λάθρο μετανάστη είναι ένα πολύ, πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Σε ό,τι αφορά τώρα την εγκληματικότητα των μεταναστών γενικότερα, επειδή και αναφέρεται συχνά ότι ένα τεράστιο ποσοστό από αυτούς προβαίνουν σε διάφορα εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου, πέραν των συλλήψεων για παράνομη παραμονή στη χώρα, έβγαλες και το ποσοστό. Ναι, είναι 7%. Το 7%. Ναι. Δειγματοληπτικά, γιατί ναι. Μπορεί να πεις ότι είναι μεγάλο δείγμα, έτσι, είναι στατιστικό το δείγμα, είναι 50.000 τόσους κόσμους. Το 7%. 50.000 τόσους, δηλαδή, ας πούμε, με δείγμα τόσους ανθρώπους. Δεν γίνονται δημοσκοπήσεις με τέτοιο δείγμα, ας πούμε. Mm-hmm. Οι δημοσκοπήσεις γίνονται με 1.000 και 1.500. Το 7% των αλλοδαπών που ζουν στη χώρα, μεταναστών δηλαδή, είναι μόλις το 7% είναι χωρίς άδειες παραμονής. Είναι παράνομο. Ναι. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά την εγκληματικότητα των μεταναστών γενικότερα, που είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, που χάρη στην ελληνική αστυνομία κατέρευσε. Δηλαδή, αυτός ο αστικός μύθος ότι ναι. Η εγκληματικότητα αφορά κυρίως τους μετανάστες. Από τους 50.695 αλλοδαπούς που προσήχθησαν, συνελήφθησαν για άλλα αδικήματα πέραν της παράνομης παραμονής, δηλαδή στη χώρα, 31 άτομα, οι μεδαποί και αλλοδαποί, στα πλαίσια της επιχείρησης. Mm-hmm. Δεν αφορά μόνο αλλοδαπούς. Δεν ξέρω αν είναι πόσο γελίο να βγάλουμε ένα ποσοστό. Τα οποία είναι ποινικά. Τα οποία είναι ποινικά. Είναι παράνομη οπλοκατοχή, κατοχή ναρκωτικών ουσιών, διακίνηση μεταναστών, δηλαδή δουλεμπόριο ουσιαστικά. Παροχή καταλήμματος Αυτό τώρα, ναι, το παροχή καταλήμματος σε μεγάλο αριθμό ατόμων είναι, μπορεί να είναι ο ένας νοικιάζει, ας πούμε, και ζουν. Και φαντάζομαι αφορά μεταπούς κιόλας αυτό. Όχι απαραίτητα, δεν νομίζω. Διευκόλυνση. Μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης του κύματος. Διευκόλυνση της παραμονής
τις παραμονές της χώρας. Είναι εύκολα παρερμηνεύσιμο, ας πούμε. Είναι εύκολα, δίνεις ό,τι ερμηνεία θες. Κατοχή λαθρών τσιγάρων, παρεμπόριο, παρακόλληση κυκλοφορίας οχημάτων. Σε φωτεινού σηματοδότης, φαντάζομαι είναι. Παρακόλληση κυκλοφορίας οχημάτων. Οι άνθρωποι που καθαρίζουν τα τζάμια, φαντάζομαι. Καθαρίζουν τα τζάμια που πουλάνε πράγματα στα φανάρια, ας πούμε. Ναι, ναι. Καθώς και πολεοδομικές παραβάσεις. Κάποιος μετανάστης θα είχε κάποιο σπίτι, ας πούμε, είχε έκλεισε ένα παράνομο ένα χώρο και έφτιαξε μια βεράντα, ξέρω εγώ, ας πούμε. Την έκλεισε και την έκανε δωμάτιο, ας πούμε. Έκανε τακτοποίηση ημι υπαίθριου. Και τέλος πάντων αναφέρονται και άλλες φορολογικές παραβάσεις που εντάξει είναι γελίο να αναφερθούν. Αυτές είναι διοικητικές παραβάσεις, δεν είναι ποινικού δικαίου. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία προκύπτουν, τα στοιχεία που μέχρι στιγμής προκύπτουν δηλαδή από το ξενοδοχείο είναι ότι καταρχήν το ποσοστό των μεταναστών που δεν έχουν χαρτιά στην Ελλάδα είναι πολύ μικρό, 7% περίπου. Και φυσικά η εγκληματικότητα που αφορά τους μετανάστες είναι γελία 0,0, δεν ξέρω πόσα 0, 1%. Ναι. Έτσι, δειγματοληπτικά. Ναι, προφανώς. Λοιπόν. Και να κλείσουμε. Να κλείσουμε αναφέροντας έτσι ένα γεγονός το οποίο έτυχε να είμαι και αυτό της μάρτυρας. Στα αλιμέντα, στο σούπερ μάρκετ. Ως τι. Έλα. Αυτό που της μάρτυρας ως τι. Τι εννοείς. Δεν ξέρω. Το πάρω. Εγώ κάνω μια δημοσιογραφική ερώτηση. Ναι. Έτυχε να πάω να πάρω μια μερέντα, μια μερέντα που μου ζήτησε ο Μενάκης. Ως πελάτης. Και... ναι. Ως πελάτης τέλος πάντων. Α, έτσι εξήγηται. Να αναφερθούμε έτσι πολύ συγκεκριμένα. Για να μην παρεξηγηθούμε. Τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια που έκανα. Τέλος πάντων τα ψώνια μου, εισέβαλαν στο κατάστημα 20 άτομα, πρέπει να πω ευγενέστατα, δεν πείραξαν κάποιον. Κάποιος μάλιστα δεν πείραξαν το λίγο αυτό, ναι, ναι. Είναι τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν, ας πούμε. Ναι, ναι, μπήκαν μέσα, φώναξαν τέλος πάντων, παίρνουμε σήμερα πράγματα, ό,τι θέλετε πάρτε πράγματα χωρίς να, χωρίς να πληρώσετε. Μπήκαν μέσα, άρχισαν να γεμίζουν τις τσάντες τους. Σε κάποια φάση ένα παιδί κατευθύνθηκε στην κυρία που, που καθόταν στα αλλαντικά, είπε σε παρακαλώ δώσε μου αυτό. Δεν έβγαλε τόσο, δεν είδα τι ακριβώς είδα, δεν έβγαλε το πράγμα. Ναι, σε παρακαλώ και δέστατα έτσι, δεν ζητάμε και άντρες και κοπέλες ήταν στην ομάδα αυτή τέλος πάντων. Μετά από 2 λεπτά περίπου έφυγαν, είπαν ευχαριστούμε πάρα πολύ στους υπαλλήλους, χωρίς να πληρώσουν φυσικά και έφυγαν. Μια συντεταγμένη ενέργεια δηλαδή. Ήταν μια... Δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις ληστεία αυτό το πράγμα. Ναι, κάναμε μια συζήτηση τώρα γιατί εγώ το χαρακτήρισα αφαίρεση προϊόντων. Είπαμε είναι πιο ουδέτερος όρος. Νομίζω ότι μπορείς να το χαρακτηρίσεις απαλωτρίωση. Ναι, τέλος πάντων. Ας μην. Τέλος πάντων, το χαρακτηρίζεις απαλωτρίωση. Και εγώ θα το χαρακτηρίζω έτσι. Προσπαθώ έτσι ουδέτερα να τον χαρακτηρίσω ως αφαίρεση ειδών πρώτης ανάγκης. Αυτά, αυτά για σήμερα. Η επικαιρότητα για σήμερα. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο που έχει ουσιαστικά κηρύξει, τον μονομερή πόλεμο που έχει κηρύξει το κράτος του Ισραήλ κατά της Λωρίδας της Γάζας για άλλη μια φορά. Υπάρχει ερώτηση, μεταφέρω ερώτηση, οι σεκιουριτάδες δεν είχαν στο σούπερ μάρκετ? Όχι, δεν είχαν σεκιουριτάδες και ή ήταν κάποιος, μπορεί να ήταν, γιατί οι σεκιουριτάδες στα εξάρχεια συνήθως είναι με πολιτικά. Ναι. Με το πλαίσιο έχει με πολιτικά συγκεκριμένα. Δεν υπήρχε κάποιος. Δεν υπήρχε. Δεν τους ενόχλησε κάποιος και είναι πολύ συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο από ό,τι κατάλαβα στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, μιας και βρίσκεται στην καρδιά των εξαρχείων, ας πούμε. Ναι. 2 λεπτά από την πλατεία εξαρχείων. Και στο chat για όσους παρακολουθούν τώρα ζωντανά την εκπομπή, η Σκαπηλιάτα έχει δώσει ένα link για την έρευνα, που, τα επίσημα στοιχεία για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, που δεν είναι ούτε φουσκωμένα ούτε αδειασμένα. Μιας και ανακοινείται αυτό το θέμα έτσι, πάντα παραμονές της επαιτίου. Υπάρχει ένας αστικός μύθος. Κυκλοφορεί ένας αστικός μύθος ότι δεν υπήρξε ποτέ νεκρός και τέτοια και τα λοιπά και ιστορίες. Ναι. Αυτά για σήμερα. Αυτά. Η εκπομπή, η θεματολογία της αυριανής εκπομπής, υπενθυμίζουμε, διαμορφώνεται στην ομάδα Newsroom που βρίσκεται στο Omnia TV. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για εκεί μετά τις 8. Αύριο. Να το λέμε αυτό ότι είμαστε μετά τις 8. Είμαστε μετά τις 8, εντάξει. Σήμερα αργήσαμε λίγο παραπάνω, δεν θα ξαναγίνει αυτό, εντάξει. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Γεια και χαρά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.